είπατε στα νερά, το τελευταίο καιρό και μου λέγεται την τελευταία εβδομάδα, είστε ο δεύτερος υπουργός που επισκέφτεται τα Καρδανά και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος βουλευτής, το Σάββατο πρόκειται να έρθει και η κυρία Γεροβασίλη. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας και χαρά και εύχομαι να το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλοι υπουργοί, γιατί άλλο να τα λέμε στα γραφεία ή από τα τηλέφωνα και άλλο να βλέπετε τα προβλήματα από κοντά. Το θεωρώ θετικότατο βήμα της κυβέρνησης. Δεν ανήκω στην κυβέρνηση για να το εξηγηθώ. Αλλά ότι είναι καλό, καλά είναι να λέγεται πάντα δημόσια. Στο λαό. Στο λαό, ό,τι θετικό είναι, από όποια προέρχεται, πάντα όλοι μας πρέπει να το επικροτούμε. Είναι θετικότατο βήμα της κυβέρνησης που επισκέπτεται από κοντά τα απομονωμένα Καρδανά. Θα μιλήσω για το Δήμο Καρδανών τις τελευταίες μέρες, όπως είδα και εσείς με τα χιόνια. Θα εκφραστώ μια λαϊκά και θα πω ότι ναχτήκαμε στον αέρα οικονομικά με τον αποχαιρισμό και τα λάθη. Θα θέλαμε να το δείτε κι εσείς αυτό το ζήτημα. Δεν είστε υπουργός της φυσικά, αλλά θα μπορούσατε κι εσείς να βοηθήσετε, όπως και ο κύριος Περιφερειάρχης. Είναι θετικότατο το ότι μπήκαν ορισμένα χωριά του Δήμου μας σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Εύχομαι και ελπίζω να μπουν όλα τα χωριά του Δήμου μας σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ένα άλλο ζήτημα που έχουμε, τεράστιο ζήτημα, όπως σας είπα και εμάς στο γραφείο μου, είναι με την Τίτζερ. Έχουμε ακάλυπτα χωριά, 27 χωριά στο Δήμο μας. Οι δαπάνες είναι μη επιλέξιμες για να το δούμε και είναι τεράστιο το κόστος, το οποίο σαν Δήμος δεν μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Θα θέλαμε τουλάχιστον αυτό να λυθεί, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά στα απομονωμένα χωριά, με παππούδες, γέροντες, γιατί είναι υπέργυροι. Ο πληθυσμός των Καρδανών, πέραν του ότι είναι φτωχός, πρόκειται για ένα φτωχό Δήμο, είναι και γυρασμένος πληθυσμός. Να κάθονται με ένα και 1,5 μέτρο χιόνι μέσα στο σπίτι και να μην έχουν τηλεόραση. Είναι δραματική η κατάσταση και δεν τιμά κανένα μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι, να σας ευχαριστήσω, να δείτε ιδιαίτερα ένα θέμα που έβαλε ο κύριος Περιφερειάρχης και το βάλαμε και μέσα στο φυσικό αέριο. Θα είναι τεράστια ανάσα. Ήδη ο κύριος Περιφερειάρχης το έχει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και είναι προς την ύπη και τον συγχαίρω και δημόσια, το έχω ξαναπεί και το λέω ακόμη μια φορά γιατί θεωρώ ένα από τα σημαντικότητα έργα που θα ανασάνουν, θα δώσουν μια βοήθεια στο πληθυσμό μας, στο Δήμο μας, θα είναι το φυσικό αέριο. Πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Είναι σε καλό δρόμο, αγωνίζεται ο κύριος Περιφερειάρχης, πιστεύω και εσείς από την πλευρά σας να το δείτε θετικά, γιατί σίγουρα θα έρθει και στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το ζήτημα. Καλώς ήρθατε και πάλι και σας ευχαριστώ πολύ.